ένα μαγευτικό απόγευμα είχε την ευκαιρία να ζήσει το Ρέθυμνο για μία ακόμη φορά, με το αγαπημένο έθιμο των παλιών ελληνικών καντάδων να αναβιώνει, πλημμυρίζοντας γλυκές μελωδίες στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, με δεκάδες πολίτες να γίνονται όλοι μία παρέα, τραγουδώντας με μία φωνή ρομαντικούς και γνώριμους στίχους. Το έναυσμα έδωσε ο Άκης Πλαΐτης με το ακορντεόν του, συνοδευόμενος από τη Δημοτική Χοροδία Ρεθύμνου, τη χοροδία από τους μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, καθώς και μουσικών συνόλων της πόλης, ενώ παράλληλα πλήθος καρναβαλιστών έσπευσε να ενωθεί μαζί τους, δημιουργώντας μια μεγάλη μουσική οικογένεια. Για μια χρονιά ακόμα, αν μας αφήσει ο καιρός, θα κάνουμε τις καντάδες που αγαπάμε όλοι, και η πόλη και οι επισκέπτες μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά και σήμερα και όλες τις μέρες του καρναβαλιού, και πάμε με αισιοδοξία να είμαστε πάντα καλά και να δημιουργούμε όμορφες εκδηλώσεις για το καρναβάλι μας. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, να περάσουμε ωραία, να τραγουδήσουμε, να περπατήσουμε, να ακούσουμε μουσικές, να κάνουμε και τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί μας, παλιές και νέες και παλιά και καινούργια τραγούδια. Είμαστε έτοιμοι για μια ακόμη εκδήλωση στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι για τις παλιές ελληνικές καντάδες. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση μιας ακόμη εκδήλωσης, όπως οι πολλές ακόμα που ακολουθούν. Περιμένουμε πολύ κόσμο και πάλι μαζί μας να σεργιανίσουμε στα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Χρόνια πολλά και καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις. Περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο Ρέθυμνο τον κόσμο κοντά μας, να γίνουμε μια παρέα, να διασκεδάσουμε όπως είναι και η φετινή μας θεματική. Φέτος, στα πλαίσια της οικολογικής δράσης που πραγματοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης, μειώνοντας κατά 80% το χαρτί, οι φίλοι των παλιών ελληνικών καντάδων είχαν τη δυνατότητα να διαβάζουν μέσα από το κινητό τους στίχους των τραγουδιών, καθώς έκαναν το σεριάνι τους στα στενά της παλιάς πόλης. Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις 17 Μαρτίου με τη μεγάλη παρέλαση.